αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αν δεν βρεθεί άμεσα λύση με τις μεταφορές των μαθητών και υπάρξει επιβάρηση των γονέων, δηλώνουν οι δύο ενώσεις γονέων και κηδεμόνων. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνουν οι γονείς, ήταν γνωστό πολύ καιρό πριν λήξουν οι συμβάσεις με τους υπάρχοντες λεωφορείουχους. Είχαν επισημανθεί από τους γονείς από τον Οκτώβριο τα προβλήματα, ωστόσο δεν έγινε καμία παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας πως άμεσα, μέσα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει να βρεθεί λύση. Με σκοπό να πιέσει τις αρμόδιες αρχές, η Ένωση Γονέων προγραμματίζει συνάντηση με τον Δήμαρχο Στέλιο Μποζίκη και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα παιδείας Νίκο Ακτύπη, με σκοπό να θέσει επιτάπητο στα προβλήματα που έχουν προκύψει και να διεκδικηθεί λύση που δεν θα επιβαρύνει τους γονείς. Σύμφωνα με τον κύριο Γιοργάνου, η λύση του προβλήματος των σχολικών μεταφορών είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τόσο γιατί σημειώθηκε καθυστέρηση, όσο και γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός. Τονίστηκε επίσης πως ανεξάρτητα από τις θέσεις των ιδιοκτητών λεωφορείων και των τοπικών αρχών, θα πρέπει απαραίτητα να αναζητηθεί λύση από τους συγκεκριμένους φορείς και όχι από τους γονείς. Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις και των λεωφορείουχων της Ακίθου για το αν θα καταθέσουν προσφορές στον διαγωνισμό που υλοποιείται από το Δήμο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν από τη νέα χρονιά τα σχολικά δρομολόγια. Η συνεχής εκπτώση στις τιμές που έχουν δοθεί από τα αρμόδια Υπουργεία και οι μειώσεις στα κονδύλια για το 2012 προκαλούν αναταράξεις και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται να σημειωθούν το επόμενο διάστημα μεγάλα προβλήματα. Όπως τονίζει η διοίκηση του ΚΤΕΛ, θα μπορούσε να βρεθεί λύση για τα σχολικά δρομολόγια αν από την πλευρά της πολιτείας μειωνόταν η τιμή του πετρελαίου για την εκτέλεσή τους. Με κινητοποίηση υποδέχθηκαν το 2012 οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας που κράτησαν τα φαρμακεία κλειστά διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση με τις πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως επισημαίνουν, τους οφείλονται χιλιάδες ευρώ από εισφορές που ποτέ δεν καλύφθηκαν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς την ίδια ώρα που άλλαξε ο τρόπος χορήγησης των φαρμάκων, ενώ το Υπουργείο Υγείας και τα υπόλοιπα αρμόδια υπουργεία δεν δίνουν καμιά απάντηση για το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, μέσα στο επόμενο διάστημα, αν συνεχιστεί η ίδια τακτική, κινδυνεύουν με λουκέτο 600 φαρμακεία σε όλη τη χώρα. Από τον κίνδυνο αυτό δεν εξαιρείται η Ζάκυθος, αν και η κατάσταση στο νησί θεωρείται πιο ευνοϊκή από άλλες περιοχές. Την πρόθεση της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να σταματήσει τη χρήση της γέφυρας Αγίου Χαραλάμπους ανάμεσα δεν βρεθεί λύση σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μαρίνας, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα για την κατασκευή της νέας γέφυρας, ανακοίνωσε τον Υφυπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού Πέτρο Αλιβιζάτο, αντιπεριφερειάρχης Γιονύσης Μιλωνάς. Στη συνάντηση των δύο πλευρών, που συμμετείχαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, μεταξύ άλλων τονίστηκε πως η περιφέρεια είναι έτοιμη με τις ανάλογες μελέτες για το έργο, ωστόσο δεν γνωρίζει τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει αυτό. Παράλληλα, ο κ. Μιλωνάς απάντησε σε όσους ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν μελέτες ότι σύντομα αυτές θα παρουσιαστούν στην τοπική κοινωνία και όχι σε φυσικά πρόσωπα, αρκεί να ξεκαθαριστεί το τοπίο από την πλευρά του ΕΟΤ. Υποτονική ήταν η κίνηση στη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης και αντιστρόφως κατά τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως επισημαίνεται από το Λιμεναρχείο, η συγκεκριμένη περίοδος και από τα προηγούμενα χρόνια δεν προσφέρεται για ταξίδια από και προς τη Ζάκυθο, ωστόσο η φετινή περίοδος ήταν ακόμη χειρότερη, όχι μόνο γιατί ήταν λιγότερα τα δρομολόγια, αλλά γιατί μειώθηκε και ο κόσμος που ταξίδεψε. Ακόμη λιγότερη ήταν η κίνηση των οχημάτων, ειδικά στα γιοταχή που έκαναν βουτιά, αφού πολλοί προτίμησαν να τα κρατήσουν στους χώρους στάθμισης των λιμανιών, είτε στη Ζάκυθο είτε στην Κυλλήνη. Ένα υγιέστατο αγοράκι 2 κιλών και 910 γραμμαρίων ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε στη Ζάκυθο για το 2012 το μεσημέρι της Δευτέρας. Πρόκειται για το πρώτο μωρό της οικογένειας του Γιάννη και της Ιωάννας Καρατζά από το Καταστάρι που ευχήθηκαν να φέρει χαρά και γούρι όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για όλο το νησί και τους κατοίκους του. Πιο κοντά στη ζακυνθινή παράδοση και στις μελωδίες του νησιού ήρθαν χιλιάδες Έλληνες που παρακολούθησαν το μεσημέρι της πρωτοχρονιάς τους τραγουδιστάδες της Ζάκυθος στην εκπομπή της ΕΤΕΝΑ «Το αλάτι της γης» του Λάμπρου Λιάβα. Εκτός από τα εορταστικά τραγούδια που ερμήνευσαν οι τραγουδιστάδες λόγω των ημερών, οι τηλεθεατές απόλαυσαν ακούσματα διαφορετικά από τον τόπο μας με τη συνοδεία κιθάρων, μάντολας, μαντολίνων και βιολιού. Στην εκπομπή, η Κική Ξανθάκη και ο Γιώργος Φιωρεντίνος περιέγραψαν τα ζακυνθινά έθιμα, φέρνοντας πιο κοντά στις ζακυνθινές συνήθειες όλους τους Έλληνες.